κατάλληλο για όλους. Το φετινό Αγουρέλαιο κυκλοφόρησε και ο σεφ Ανδρέας Λαγός μας παρουσιάζει σήμερα τρεις συνταγές για να το χαρούμε. Σαλάτα και ντρέσινγκ που συνοδεύουν ψητό ψάρι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, είναι μια απόλυτη μαγεία. Μαρινάδα για ψητά λαχανικά που διατηρούνται στο ψυγείο. Λοιπόν, αυτό είναι και πολύ ωραίο δώρο. Αυτό πήγα να πω. Και ένα κέικ που φτιάχνεται με ελαιόλαδο και συνοδεύεται με πορτοκάλι σε σος αγουρέλαιου. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή η Ελλάδα, όχι αυτή που ζει στις πόλεις ή άλλη, ζει τον πυρετό της ελιάς και του λαδιού. Σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στο πρώτο και καλύτερο λάδι της χρονιάς, το αγουρέλαιο. Η Λόλα Καπάτου θα μας το συστήσει και ο Ανδρέας Λαγός θα μας το μαγειρέψει. Καλησπέρα, τι κάνεις? Καλώς το. Ήδη έκανα το πρώτο λάθος. Διόρθωσέ με. Είναι το καλύτερο λάδι. Είναι το πρώτο λάδι. Αλλά που δεν το μαγειρεύεται. Μπορούμε και να το μαγειρέψουμε, θα έλεγα εγώ. Αλλά είναι λίγο κρίμα, νομίζω, να το βάλουμε και να το ταλαιπωρήσουμε και να... Ναι. Έχει μεγάλη βιολογική αξία όταν το τρώμε ομό. Αλλά αν το χρησιμοποιήσουμε στο μαγείρεμά μας, θα πάρουμε ένα εξαιρετικό φαγητό. Είναι μια άριστη πρώτη ύλη. Είναι σαν να λέμε μια πολυτέλεια φοβερή, δηλαδή όταν το βάζεις στο φαγητό, γιατί είναι και ακριβούλη αυτό. Ναι, είναι γκουρμέ. Είναι γκουρμέ. Όταν το μαγειρεύουμε, χάνονται τα συστατικά του ή όχι? Οι βιταμίνες του. Οι βιταμίνες χάνονται. Αλλά η γεύση του παραμένει. Η γεύση, και τι γεύση. Λόλα, όπως λένε οι Γάλλοι που ζουν τον πυρετό του Le Nouveau Beaujolais d'Arrivé κάθε τέτοια εποχή, αυτοί γιορτάζουν τη γιορτή του καινούριου Beaujolais. Εμείς δεν έχουμε Beaujolais, έχουμε το αγουρέλο, το πρώτο λάδι. Το πρωτόλαδο. Είναι η γιορτή μας. Είναι μοναδική αίσθηση. Ναι. Όταν έρχεται αυτό το λάδι στο εργοστάσιο, μυρίζει όλη η περιοχή. Αλήθεια, Ναι, μυρίζει πάρα πολύ όμορφα. Το βλέπουμε όταν το συσκευάζουμε. Είναι γιορτή για μας. Αυτό θέλω να μας διευκρινίσεις. Ας πούμε όμως να ξεκινήσουμε τη συνταγή, γιατί έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις, Λόλα, και είμαστε και λίγο μπερδευμένοι με όλη αυτή την ιστορία. Αγουρέλαιο, παρθένο. Τι μπορούμε να κάνουμε με ένα αγουρέλαιο και γιατί να το πάρουμε, αλλά να δούμε πώς θα το χρησιμοποιήσουμε στη συνταγή μας. Λοιπόν, εγώ τι σας έχω φέρει σήμερα? Σας έχω φέρει ψάρι, συγκεκριμένα λαβράκι. Βεβαίως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ό,τι ψάρι μας αρέσει. Απλά το λαβράκι θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο ψάρι και το πιο εύκολο για τον περισσότερο κόσμο να το διαχειριστεί και να το μαγειρέψει. Επειδή λοιπόν το αγουρέλαιο είναι ένα εξαιρετικό λάδι και έχει πολλά γευστικά χαρακτηριστικά και ένα, επιβεβαιώστε με αν κάνω λάθος, έχει ωραίες νότες από εσπεριδοειδή. Γι' αυτό και εγώ σήμερα σκέφτηκα να χρησιμοποιήσουμε μανταρίνι που θεωρώ ότι ταιριάζει πάρα πολύ και αγκαλιάζει όλο αυτό το πλούτο των αρωμάτων του λαδιού. Και θα κάνουμε μια σάλτσα από όλα τα σπεριδί που έχουμε εδώ. Από λάιμ, από λεμόνι, από πορτοκάλι και μανταρίνι. Την οποία να υποψιαστώ θα τη βάλεις από πάνω, έτσι. Από ομί. Κάτω. Ομί. Θα είναι ομί σαλάτα. Σάλτσα. Και σάλτσα και ομί σαλάτα. Α, έχουμε και σαλάτα. Έχουμε και σαλάτα, η οποία είναι με φινόκιο, ελιές και κρεμμύδι. Λοιπόν, έχω φιλετάρει εδώ ένα λαβράκι. Θα το κόψω στη μέση. Επίσης θα το ψήσουμε στο γκριλ, βέβαια, γιατί θέλουμε να έχει τραγανή κρούστα από πάνω. Θα το βάλω εδώ στο ταψί και θα το αλατοπιπερώσω. Θα βάλουμε αλατάκι, σου έχω φέρει εδώ θαλασσινό αλάτι. Α, τέλεια. Βέβαια. Χοντρό θαλασσινό. Χοντρό θαλασσινό. Λοιπόν, έβαλες και λάδι, Έβαλα και λαδάκι. Τώρα εδώ βάλαμε ένα κλασικό, τι έβαλες, παραδοσιακό. Παραδοσιακό, δεν θα βάλω αγουρέλαιο, θα βάλω και λίγο από πάνω.
Έβαλα πολύ ήδη. Κοίταξε να δεις κάτι. Στην πέτσα, η πέτσα δεν θα αφήσει, θα βοηθήσει να γίνει τραγανή και δεν θα εισχωρήσει πολύ στο ψάρι και το θέλω αυτό. Λίγο λαδάκι εγώ κάνω. Το άλτιστο παραδοσιακό είναι ένα εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, απλώς είναι λίγο πιο ήσυχο, δεν είναι τόσο δυνατό στη γεύση όσο είναι το αγουρέλαιο και βεβαίως εγώ λέω ότι είναι πρώτο ξαδελφάκι του αγουρελαίου, το άλτιστο παραδοσιακό. Α, ναι. Ναι, βέβαια. Τέλεια. Ωραία, οπότε αυτό το βάζουμε τώρα στο γκριλ. Αυτό το βάζουμε στο γκριλ γύρω στα 8 λεπτά θέλει και δεν θα το γυρίσουμε. Α, δεν το γυρίσουμε. Δεν γυρνάμε τίποτα. Ωραία, οκ. Και πάμε να κάνουμε τη σαλάτα. Λοιπόν, θα μου φέρεις το μπολ. Βάλε το εδώ. Λοιπόν, για τη σαλάτα θα χρησιμοποιήσω μαραθόριζα. Ή φινόκιο. Το μόνο, επειδή είναι λίγο σκληρό αυτό ως λαχανικό, φροντίζουμε να το ψιλοκόψουμε πραγματικά για να τρώγεται πιο ευχάριστα. Βέβαια αυτό λίγο, επειδή θα βάλουμε από τη σάλτσα μετά, θα έρθει ελαφρώς και θα μαριναριστεί, θα έρθει και θα μαλακώσει λίγο. Λοιπόν, εγώ θα βάλω και λίγο χυμό λεμονιού για να μην μαυρίσει, γιατί έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, την τάση του συγκεκριμένου λαχανικού. Λοιπόν, θα προσθέσω μέσα κρεμμύδι ξερό, λίγο. Το κρεμμύδι θα έρθει και θα συμπληρώσει νομίζω την αψάδα έτσι και την έντονη γεύση που έχει το αγουρέλαιο. Δεν θέλουμε πάρα πολύ. Μέσα και το κρεμμύδι. Λοιπόν, έχω εδώ μανταρίνια. Έχω πάρει ένα μανταρίνι, το έχω ανοίξει και έχω κόψει στη μέση. Το βάζω και αυτό μέσα. Κόβω και τον μπρόκολο σε λεπτές φέτες. Το οποίο είναι ελάχιστα βρασμένο. Είναι ελάχιστα βρασμένο σε μπόλικο αλατισμένο νερό. Μπορούμε να βάλουμε και κουνουπίδι, αν μας αρέσει. Αλλά προτιμώ τον μπρόκολο γιατί δίνει και ωραίο κοντράστ μέσα στη χρώματα, σαλάτα. Στα χρώματα, ακριβώς. Θα μου φέρεις και δύο κλωναράκια ρίγανη. Φρέσκια ρίγανη. Ή θυμάρι, ό,τι έχουμε. Δεν τι όμορφα που είναι. Αυτή είναι τέλεια. Να τη βάλω εδώ. Βάλτε όλη μέσα. Α, όλη μέσα. Έτσι. Να βάλουμε τα φιλαράκια. Ναι, να πάνε παντού τα αρώματα. Okay. Όλο μαζί. Λοιπόν, και στο τέλος θα προσθέσω, έχω εδώ θρουμποελιές. Λίγες. Τους έβγαλες τα κουκούτσια. Τους έχω βγάλει τα κουκούτσια, ναι, χωρίς κουκούτσια. Λοιπόν, αλάτι, πιπέρι. Θα μου βάλεις και εγώ αλάτι. Τέλεια. Το ψάρι συνήθως το συνοδεύουμε με κουνουπίδι ή μπρόκολι σκέτο. Δεν είναι μια ωραία ιδέα αυτή? Πολύ πιο όμορφη και... Σε αυτό στην ίδια γευστική λογική, αλλά κάνεις κάτι φοβερά πιο πρωτότυπο. Έτοιμο. Εδώ δεν βάζω ούτε ελαιόλαδο ή κάτι άλλο, γιατί έχω τη σάλτσα, έτσι. Δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο. Θα τη βάλουμε μετά. Βάλουμε μετά, στο σερβίρισμα. Ωραία. Και πάμε για τη σάλτσα. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω χυμό από πορτοκάλι. Ό,τι σπεριδοειδή έχουμε. Μπορεί να έχουμε μανταρίνι, ας πούμε, να βάλουμε μανταρίνι. Θα βάλουμε και μανταρίνι τους άλλους. Και με νεράτζι εγώ την κάνω αυτή. Αλλά έχει ακριβώς το ίδιο θέμα. Είναι υπερβολικά ξινό και στο τέλος αφήνει πίκρα. Οπότε δεν πρέπει να βάλεις πολύ. Δεν θέλει πολύ, αλλά σου λέω με λίγο μέλι, λίγη μαύρη ζάχαρη, έρχεται και γίνεται πολύ ωραία. Και θα βάλω και ξύσματα. Έχω εδώ lime. Αυτό το περίμενα. Τώρα λέω έρχεται το ξύσμα του Αντρέα. Διότι ο Αντρέας χωρίς ξύσμα δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να ζεις χωρίς ξύσμα. Λεμόνι. Εξάλλου, αυτή την ξύστρα που βλέπεις, ο Αντρέας μας την έκανε δώρο για να βολεύεται όταν έρχεται. Εγώ έχω 3 στο σπίτι. Αν μου λείψει αυτό το εργαλείο, χάθηκα. Λοιπόν, προσθέσω λίγο αλάτι πιπέρι. Λίγο μαύρη ζάχαρη. Και θα προσθέσω μέσα το αγουρέλαιο. Και τώρα ανοίγουμε το αγουρέλαιο. Έφτασε η ώρα. Εγώ δεν το έχω δοκιμάσει ακόμη. Περιμένω πώς και τι, Αντρέα. Τώρα, στο τέλος.
Διότι φυσικά κάθε χρονιά έχει το δικό της αγουρέλι ο Λόλα, έτσι δεν είναι. Δεν είναι όλα τα αγουρέλια ίδια. Όχι, όχι. Ούτε όλες οι χρονιές. Είναι σαν το κρασί κι αυτό. Ακριβώς. Έχουμε καλές και κακές χρονιές. Και αναλόγως και από την περιοχή που το συλλέγεται κάθε φορά. Σωστά. Η σοδειά φέτος είναι αρκετά καλή. Αρκετά καλή. Έχουμε ενδείξεις ότι θα πάμε καλά. Θα βάλω λίγο λεμόνι ακόμα. Έτοιμο, η σάλτσα. Λοιπόν, να πάω να δω λίγο το ψάρι, να δούμε τι κάνει. Αχ, τώρα κοίτα, πόσα αρώματα έχει. Τι μυρίζει, το γουρέλο μυρίζει. Το γουρέλο. Ένα, τι σου έρχεται πρώτο. Σας φέρνω και το ψάρι, έτοιμο. Από ό,τι βλέπεις εδώ έχει κάνει πολύ ωραία κρούστα από πάνω το ψάρι. Η σαλάτα είναι έτοιμη, η σάλτσα είναι έτοιμη. Είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε. Η πείνα μας δεν ξέρω πώς είναι. Αλλά νομίζω και αυτή έτοιμη. Θες να σου φέρνω. Να με. Βάζεις το ψάρι. Λοιπόν, θα βάλω πρώτα τη σαλάτα. Θα βάλω λίγο από τη σαλάτα στο κέντρο του πιάτου. Τέλεια. Τέλειωσες. Τέλειωσα με αυτό. Τώρα θα το κρατήσουμε για μετά. Μα δεν θα το πετάξουμε. Όχι σαν. Βέβαια. Από πάνω θα βάλω τη σάλτσα. Είδες τι ωραίο χρώμα που έχει πάρει η σάλτσα. Όλα αυτά τα υπέροχα σπριδόγια και με το αγουρέλαιο. Και βάλω και λίγο λάιμ αφού το έχουμε εδώ πέρα, έτσι για το ντεκόρ. Α, σωστά, λάιμ δεν βάλαμε μέσα σε χυμό. Όχι. Όχι, έβαλα μόνο ξύσμα. Μόνο ξύσμα. Εδώ. Λίγο λάιμ και έτοιμο το πιάτο. Μπορούμε να βάλουμε και πορτοκάλι αν θέλουμε και λεμόνι. Εντάξει, ό,τι είναι... θέλουμε. Αλλά θέλει λίγο. Λόλα, οξύτητα. Νομίζω ότι είναι ένα μαγικό πιάτο το οποίο τιμά απόλυτα το γουρέλι. Είναι τέλειο. Για τη συνταγή φιλέτο ψαριού με σως από αγουρέλαιο και εσπεριδοειδή θα χρειαστείτε. Για το φιλέτο ψαριού, 2 φιλέτα λαβράκι, περίπου 200 γραμμάρια το καθένα. Αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο. Για τη σαλάτα θα χρειαστείτε 4 μανταρίνια, 2 μαραθώριζες, 1 τέταρτο από ένα μπρόκολο, μισό κρεμμύδι, 1 κλονάρι θυμάρι, 40 γραμμάρια θρουμποελιές, αλάτι, πιπέρι και 2 κουταλιές της σούπας χυμό λεμόνι. Για τη σως θα χρειαστείτε 150 γραμμάρια αγουρέλαιο, χυμό από ένα μανταρίνι, χυμό από ένα λεμόνι, ξύσμα από μισό λεμόνι, μισό λάιμ και μισό πορτοκάλι, ένα κουταλάκι του γλυκού μαύρη ζάχαρη, αλάτι και πιπέρι. Λοιπόν, να το δοκιμάσουμε τώρα και στην πράξη όλα αυτά τα ωραία που είπαμε. Να δούμε πώς παντρεύεται. Για δοκιμάστε εδώ. Τη σαλάτα πρώτα εγώ θα έλεγα να δοκιμάσουμε. Δεν είδες, έχω πέσει στο μπροκολάκι. Για δοκιμάστε και εσείς από εδώ. Για έλατε από εδώ. Δοκιμάστε. Να από εδώ. Δοκιμάστε όλο μαζί, να δείτε τη γεύση του μανταρινιού με το φινόκιο, λίγο κρεμμύδι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι όλη η Ελλάδα αυτής της εποχής αυτή η σαλάτα. Ναι, είναι μια απόλυτη μαγεία. Αν και το αγουρέλαιο, εγώ θυμάμαι και από μικρή ηλικία ότι ο καλύτερος συνδυασμός για το αγουρέλαιο, για να το καταλάβει, για μένα, έτσι, είναι το χωριάτικο, το φρυγανισμένο, το ψωμί με λίγο αλάτι, άντε και λίγο ρίγανη. Αυτό το κάνουν στο ελαιοτριβείο. Οι καπίρες. Όταν βγαίνει, είσαι εκεί με το ψωμάκι. Δοκιμάζουν το λάδι με φρυγανισμένο ψωμί. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Και γι' αυτό μαγική στιγμή. Και αυτή μαγική στιγμή. Πολλές μαγικές στιγμές. Λοιπόν, Λόλ, είμαστε όλοι αυτιά.
να ακούσουμε τα νέα για το φετινό γουρέλαιο. Καταρχήν, η χρονιά ήταν καλή, είχε αρκετές βροχές, δεν είχε όλα αυτά. Η χρονιά ήταν καλή σε γενικές γραμμές. Κάποιες περιοχές είχαν προβλήματα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που είχαμε το καλοκαίρι. Είχαμε την εμφάνιση του δάκου, της αρρώστιας. Ο νότος. Ο νότος κυρίως. Αλλά σε γενικές γραμμές είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί το ελληνικό ελαιόλαδο πάντα πιστεύω ότι έχει σωσίβια. Μπορεί μια χρονιά να μην είναι καλό, την άλλη θα είναι καλύτερο, αλλά μπορεί και μέσα στην ίδια χρονιά να οι περιοχές να διαφέρουν. Έτσι το φετινό μας αγουρέλαιο, η πρώτη σοδιά που λένε κι εμείς, το συγκεκριμένο είναι από τη Λακωνία. Επιλέξαμε να είναι η Λακωνία γιατί πάντοτε μας αρέσει η Λακωνία. Όταν αρχίζει η σοδιά, όλοι εμείς οι άνθρωποι που φροντίζουν το Άλτης πηγαίνουμε στα λιοτρίβια, παίρνουμε τα πρώτα δείγματα, τα φέρνουμε στο εργοστάσιο, τα δοκιμάζουμε, τα αναλύουμε, τα επιλέγουμε και για να τα εμφιαλώσουμε στο τέλος. Μου όμως ότι το αγουρέλαιο, επειδή είναι ένα πολύτιμο λάδι, ξεκινάει από τον ελαιώνα, έτσι δεν Βεβαίως, είναι. Βεβαίως, οι καλλιεργητικές φροντίδες που λέω και εγώ, το παραγωγού, ο καλός νοικοκύρης, θα φανεί και στο λάδι του. Ένας φροντισμένος ελαιώνας που έχει κλαδευτεί σωστά, που έχει λιπανθεί σωστά, που έχει συλλεγεί ο καρπός σωστά. Θέλω όμως να μου διευκρινίσεις και κάτι άλλο. Γιατί, μπερδεύουμε συχνά το πρωτόλαδο με το αγουρέλαιο. Ναι. Όλα τα πρωτόλαδα όμως δεν είναι αγουρέλαια, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, έχεις πάρα πολύ δίκιο, Ελένη. Γιατί το αγουρέλαιο θα πρέπει να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές. Φυσικοχημικές προδιαγραφές θα πρέπει να είναι άριστο, να είναι εξτρίσιμο. Έτσι, το παρθένο του, το εξαιρετικό παρθένο να είναι χαμηλής οξύτητας, δηλαδή αυτό το λάδι, και θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει γευστικά χαρακτηριστικά έντονα, όπως είναι το πικάντικο, το φρουτόδες της ελιάς και το πικρό. Ένα αγουρέλαιο πρέπει να είναι αρκετά πικρό, ναι, έως έντονα πικρό. Αυτό το πικρό ξενίζει λίγο τους καταναλωτές. Το έχω ακούσει πολλές φορές, γιατί ο Έλληνας παλιά το ήξερε το λάδι. Είχε. Μετά που όλοι μαζευτήκαμε στις πόλεις, χάσαμε την κουλτούρα του λαδιού. Δηλαδή, μια νεαρή Αθηναία νοικοκυρά δεν ξέρει από λάδι. Μόνο αυτό όσοι θα το βεβαιώσω. Μόνο όσοι είχαν καταγωγή και ακόμη κάνουν, ας πούμε, το δικό τους. Και αυτό τους ξενίζει. Νομίζουν ότι είναι κακό το λάδι. Ναι. Ενώ είναι αυτό που πρέπει το να είναι. Το πικρό, το λάδι, είναι ένα από τα τρία θετικά χαρακτηριστικά του λαδιού. Δεν μπορεί να είναι εξαιρετικό παρθένο ένα λάδι, εάν δεν είναι πικρό. Έτσι. Είναι, στην ουσία, είναι σαν να συνθλίβεις τον καρπό και έχει όλα τα χαρακτηριστικά του καρπού και την πικράδα και το φρουτένιο άρωμα και όλα. Και αυτή, βέβαια, η πικράδα είναι αυτή που δίνει και όλα τα αντιοξυδοτικά στοιχεία που έχει το αγουρέλαιο. Μην το ξεχνάμε, και αυτό είναι φάρμακο. Όχι, αυτό είναι φάρμακο, αλλά αυτό θα το πούμε μετά γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πες μας τώρα σε αυτό. Τα γευστικά χαρακτηριστικά. Ανάλυσέ το λίγο. Λοιπόν. Στην αρχή το λάδι θα πρέπει να το μυρίσουμε, έτσι, το με τη μύτη μας θα πιάσουμε τα αρώματά του. Θα πρέπει να είναι, αναγνωρίζουμε τα εσπυριδοειδή, το φρουτόδες της ελιάς, δηλαδή νιώθουμε ότι ο καρπός μόλις έχει κοπεί. Ναι, έτσι. Φαίνεται, είναι. Ναι. Μυρίζει και πράσινο, αυτό το πράσινο χορτάρι που μυρίζει. Το πράσινο χόρτο είναι χαρακτηριστικό του ελληνικού ελαιολάδου. Σχεδόν όλα τα ελληνικά ελαιόλαδα μυρίζουν φρεσκοκομμένο γκαζόν. Λοιπόν, και τώρα το δοκιμάζουμε. Μικρή γουλιά στο στόμα μας, όχι πάρα πολύ μεγάλη. Νιώθετε το πικάντικο. Το πικάντικο και στο τέλος αυτή η πιπεράτη γεύση που έχει. Το πικάντικο, το πικρό, το ευχάριστα πικρό. Είναι πιο πιπεράτο από όλες τις χρονιές αυτό. Ναι, είναι πιπεράτο. Έτσι. Έχουμε νότες μουστάρδας, πιπεριού. Όπως το πες, μουστάρδα. Ναι. Μουστάρδα, και τώρα που είπατε μουστάρδα και κάρδαμο μου βγάζει. Και φρέσκο κάρδαμο. Εμένα πιπέρι, μουστάρδα και ελιά. Και ελιά. Αυτό. Τέλειο. Εξαιρετικό. Λοιπόν, τώρα πες λίγο τη θρεπτική αξία. Γιατί αυτό είναι φάρμακο. Μιλάμε για τη βιολογική αξία του ελαιολάδου, εκτός από τη δομή του που είναι τα μονοκόρεστα λιπαρά οξέα και ξέρουμε πόσο υγιεινά είναι αυτά. Τα πιο πολύτιμα. Τα πιο πολύτιμα. Καθαρίζουν τις αρτηρίες αντί να τις βουλώνουν όπως τα όλα τα άλλα. Όταν περνάει αυτό από μέσα είναι σαν να πλένει την αρτηρία. Διαλύονται τα πάντα. Ναι. Γιατί αυτό, γιατί έχει πάρα πολλά αντιοξυδοτικά. Αυτό το πικρό που νιώθουμε είναι τα αντιοξυδοτικά του. Αντιοξυδοτικά σημαίνει βιταμίνη Ε, σημαίνει πολυφενόλες. Σημαίνει ότι φενόλες, δεν μας γερνάει και πολεμάει τα καρκινικά κύτταρα. Βεβαίως. Και ότι κάνει καλό στην καρδιά, ας πούμε. Κλινικές μελέτες οπωσδήποτε συνιστούν το ελαιόλαδο να το τρώμε ομό.
Η κολοκύθα μου κάνει καλό στο τύπ της ημέρας. Η κουρκουμπίτα μάξιμα ή η κουρκουμπίτα μοσκάτα, δηλαδή η κολοκύθα, είναι ένα από τα μεγαλύτερα λαχανικά. Τη βρίσκουμε σε διάφορα σχήματα και μεγέθη. Η κολοκύθα είναι μια πολύ θρεπτική και ωφέλιμη τροφή. Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο και νάτριο και είναι ευεργετική για όλο το πεπτικό σύστημα. Έχει πολλές φυτικές ίνες και πολύ λίγες θερμίδες. Η κολοκύθα περιέχει το ισχυρό αντιοξειδωτικό που λέγεται καροτίνη. Η καροτίνη μετατρέπεται στον οργανισμό μας σε βιταμίνη α, που σημαίνει υγιής επιδερμίδα, δυνατή όραση και καλή ανάπτυξη των οστών. Είναι μια πρώτη ύλη φθηνή, χορταστική και νόστιμη. Τα καλά της συστατικά διατηρούνται όταν τη ψήνουμε στο φούρνο παρά όταν τη βράζουμε. Μια από τις αγαπημένες συνταγές είναι η γλυκιά κολοκυθόπιτα. Και εδώ τώρα ετοιμάζεσαι να μας κάνεις πάλι κάτι παράξενο ή να το πω πρωτότυπο. Δεν θα λέγω ότι είναι ιδιαίτερο παράξενο ή πρωτότυπο. Στην ουσία θα ψήσουμε λαχανικά, τα μισά θα τα ψήσουμε στο φούρνο και τα άλλα μισά εδώ στην υπέροχη σκάρα, τα οποία θα τα μαρινάρουμε μαζί με φρέσκα αρωματικά και κομμάτια φέτας. Θα τα έχουμε στο ψυγείο όταν θέλουμε να σερβίρουμε ένα κομμάτι ψάρι, ένα κομμάτι κρέας, αν θέλουμε, όπως είπες και εσύ, πάνω σε μια ωραία φρεσκοψημένη φέτα ψωμιού. Ή αν θέλουμε να έχουμε μια σαλάτα ψητών λαχανικών έτοιμη στο ψυγείο, που βέβαια θα βάλουμε μέσα αγουρέλαιο. Λοιπόν, έχω εδώ ωραίες ντομάτες. Αυτές μαζί με το κρεμμύδι θα τις ψήσω στο φούρνο. Θα βάλω μέσα ολόκληρες σκελίδες σκόρδο. Με τα φλούδια. Με τα φλούδια. Κρεμμύδι. Και αυτό με τα φλούδια. Και αυτό με τα φλούδια, ναι. Έχω βγάλει τα εξωτερικά που μπορεί να έχουν τυχόν χώματα. Το πλένουμε και λίγο. Το πλένουμε και λίγο, ναι. Λοιπόν, αλάτι, πιπέρι. Περιχύσω από πάνω με μέλι. Αυτό τώρα με το που θα μπει στο φούρνο θα έρθει και θα λιώσει και θα ενωθεί και με την ντομάτα, με το σκόρδο, το κρεμμύδι και θα καραμελώσει. Και λίγο μπαλσάμικο. Ελένη, θα μου βάλεις και λίγο ελαιόλαδο εδώ πάνω. Εδώ βάζουμε παραδοσιακό, είπαμε πάλι. Ένα παραδοσιακό. Και λίγα φιλαράκια ρίγανης έτσι για το άρωμα. Αν και θα βάλουμε και στο τέλος ολόκληρα φρέσκα μέσα στο βάζο. Αν δεν έχουμε ρίγανη, μπορούμε να βάλουμε θυμάρι. Θυμάρι, δεντρολίβανο. Δεντρολίβανο. Ό,τι ναι. Έχουμε, λεμονοθύμαρο. Λοιπόν, το πάω στο φούρνο. Πόση ώρα αυτό, Αντρέα? Αυτό θα το βάλω στους 200 βαθμούς για 15 λεπτά. Έτοιμο. Μόνο τόσο, μόνο 15. Θέλω ίσα-ίσα να ψηθούν, δεν θέλω να μαλακώσουν, θέλω να κρατάνε, να είναι ζωντανά τα λαχανικά. Λοιπόν, και θα συνεχίσουμε τώρα, εδώ έχω ανάψει τη σκάρα να είναι καυτή. Θα κόψουμε πιπεριά, έχω εδώ πιπεριά κόκκινη. Θα μου φέρεις, σε παρακαλώ, το μεγάλο γυαλινό μπολ. Πιπεριά πράσινη. Σε μεγάλα κομμάτια, γιατί εγώ τα λαχανικά δεν θέλω να τα ταλαιπωρώ πάρα πολύ. Ίσα-ίσα να περάσουν από τη σκάρα, ίσα-ίσα να μαλακώσουν για να είναι ζωντανά. Πολλοί, αλήθεια είναι ότι βαριούνται λίγο να κάνουν τα λαχανικά. Νομίζω ότι είναι μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι έτσι. Και είναι ωραίο γιατί τα έχει συνέχεια στο ψυγείο σου. Και πολύ υγιεινά. Και πολύ, βέβαια. Και τα λαχανικά στην Ελλάδα που είναι ναυθονία. Βέβαια, είναι κρίμα. Αλατάκι πάλι, πιπέρι και βέβαια θα τα λαδώσω ελαφρώς για να μην μου κολλήσω στη σκάρα. Το ωραίο με αυτή τη συνταγή είναι ότι επειδή στο τέλος θα βάλουμε φέτα μέσα, έρχεται και κάνει μια πιο ιδιαίτερη γεύση στα λαχανικά. Μαρινάρεται στην ουσία η φέτα μαζί με τα λαχανικά. Και το ελαιόλαδο. Και το ελαιόλαδο, βέβαια.
Τώρα εγώ που δεν έχω σχάρα, πού θα τα ψήσω, μπορείς να το κάνεις και σε ένα σχαροτήγανο. Μπορείς επίσης να το κάνεις στο γκριλ του φούρνου. Και μπορώ να το κάνω και σε αντικολλητικό τηγάνι, θα σου πω. Εγώ και το κάνω. Αν και το καλύτερο, θεωρώ είναι στο γκριλ, μου γίνονται λίγο καίγονται απ' έξω και μέσα δεν είναι ζουμερά. Είναι στο κανονικό φούρνο. Και κανονικό φούρνο, ε. Ναι. Απλά στο γκριλ τα πρέπει να τα προσέχεις, να είσαι συνέχεια δίπλα για να τα γυρνάς και για να τα ελέγχεις. Και τώρα περιμένουμε. Περιμένουμε να ψηθούν οι ντομάτες και τα κρεμμύδια στο φούρνο και να ψήσουμε και αυτά. Μέχρι να περιμένουμε, έχουμε να πούμε και άλλα για το αγουρέλαιο. Πώς το συντηρούμε, ο καλύτερος τρόπος για να το κάνουμε να έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Ποιος είναι? Τώρα αυτό που θα πω είναι λίγο περίεργο, αλλά το καλύτερο είναι να το χρησιμοποιώ και να το βάζω μέσα στο ψυγείο μου ή αν δεν έχω χώρο στο ψυγείο να το βάλω σε ένα δροσερό και σκιερό μέρος για να μπορέσει να διατηρηθεί, δηλαδή στην αποθήκη μου. Αν η αποθήκη μου έχει αυτές τις συνθήκες να είναι σε σκοτεινό μέρος, μπορώ να το κρατήσω εκεί πέρα και να έχω αγουρέλαιο τον Αύγουστο. Μέχρι τον Αύγουστο, ας πούμε. Εάν δεν το βάλω στο ψυγείο, ανά πάσα στιγμή μπορώ να το βγάλω και να το τρώω στη συντήρηση, στους 5 με 7 βαθμούς. Και καταψύχεται κιόλας, έτσι. Βεβαίως, εγώ το καταψύχω, δηλαδή μια καλή χρονιά θα τη βάλω στην κατάψυξή μου και θα τη φάω και την επόμενη χρονιά. Αυτό το μυστικό δεν το ξέρα, για πείτε. Ναι, παραμένει αναλύωτο. Ναι. Δηλαδή στην κατάψυξη μετά κρατάει πόσο, ένα χρόνο, δύο χρόνια, πόσο. Εγώ έχω δει και τρία χρόνια. Α, τρία χρόνια. Και τρία. Να έχει τα ίδια γευστικά χαρακτηριστικά, τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ναι. Η παροιμία μας λέει ότι το λάδι να είναι νιό και το κρασί να είναι παλιό. Αλλά βεβαίως, όταν το συντηρήσουμε σωστά, μπορούμε να το κρατήσουμε και πιο πολύ από ένα χρόνο. Κοίτα, η παροιμία βγήκε σε εποχές που δεν είχαν ψυγεία και καταψύκτας, νομίζω. Ναι, αλλά αν είχαν δροσερά κελάρια, θα μπορούσαν εκεί να το συντηρήσουν. Και πιο παλιά, βέβαια, εγώ θυμάμαι στα λεγόμενα κιούπια, στα πύληνα κιούπια που διατηρούσαν το λάδι. Ναι. Τα κιούπια αυτά θα πρέπει να μην έχουν τρυπούλες, δηλαδή. Για να μπορέσω να το συντηρήσω σωστά το ελαιόλαδο, θα πρέπει για μία με δύο εβδομάδες να βάλω νερό, μετά να το χύσω το νερό, να σφίξουν οι πόροι του για να βάλω μέσα ελαιόλαδο. Ωραία, και εδώ εντωμεταξύ αυτά ψήνονται, δηλαδή ψηθήκανε. Ναι, όπως είδες δεν τα ψήνω πολύ, ίσα-ίσα να κρατάνε. Έχουν μαλακώσει ελαφρώς δηλαδή αυτά τώρα. Γιατί ούτως ή άλλως μετά αυτά, αν δεν τα φάμε κατευθείαν, θα τα διατηρήσουμε στο αγουρέλαιο. Οπότε και θέλουμε να είναι ζωντανά. Και τώρα προσέχουμε να ψηθούν από τη μια πλευρά, αυτός που έχει αρχίσει και ψήνεται, και τα γυρίζουμε. Και από τις δυο πλευρές να ψηθούν. Ίσα-ίσα να πάρουν τη σχαριά από τη σχάρα που λέμε εμείς στις κουζίνες. Και γεμίσαμε χρώματα στην καρδιά του χειμώνα και αρώματα επίσης. Και τώρα πώς θα τα διαχειριστούμε, αυτά τα κρυώσαμε λίγο. Αυτά έχουν κρυώσει και αυτά καλό είναι να κρυώσουν λίγο εφόσον τα βάλουμε μέσα στο βάζο. Εμείς έχουμε εδώ αυτό το πολύ ωραίο πλαστικό βάζο. Λοιπόν, θα βάλουμε να αλλάξει τα λαχανικά. Όροφο, όροφο. Περίπου, ναι, περίπου. Ενδιάμεσο όμως, όπως σας είπα, θα βάλουμε κομμάτια φέτας. Κοίτα τι ωραίο που γίνανε τα σκόρδα και τα κρεμμύδια, ε. Μεγάλα κομμάτια φέτας, δεν τα κόβω σε μικρά. Γιατί θα διαλυθεί διαφορετικά μέσα. Βέβαια. Καλό. Μην βάζεις και κανένα αρωματικό ανάμεσα. Θα βάλω και αρωματικό. Είδατε το σκόρδο έχει ψηθεί και με μια κίνηση που κάνω έτσι. Το προσθέτω μέσα και αυτό. Έχω κλωναράκια από ρίγανη που νομίζω σήμερα έχουμε δώσει την τιμητική της έχει ρίγανη, αλλά μπορούμε να βάλουμε δέντρο λίβανο, τιμάρι, ό,τι αρωματικό έχουμε. Είναι καινούργιο το γλαστράκι μας και είναι ωραίο τροφαντό. Γι' αυτό το χρησιμοποιούμε. Το μαδάμε δηλαδή. Έχω λίγο ξερό εστραγκόν, πάει πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό είναι και πολύ ωραίο δώρο, Λόλα. Αυτό πήγα να πω. Βάλω και τα υπόλοιπα. Πολύ όμορφο έγινε. Εδώ βρήκα στην κουζίνα σου και μερικούς κόκκους από κόκκινο και μαύρο πιπέρι, θα βάλω και λίγο από αυτά. Και εσείς αν βρείτε στα ράφια σας ό,τι βρείτε, το βάζετε μέσα από μυρωδικά. Αμέ. Κοίτα τώρα τι πανέμορφο, Με απλά πράγματα, έτσι, χωρίς να παιδευτούμε πολλή ώρα στην κουζίνα και θα έρθουμε τώρα και θα τα κάνουμε μπάνιο σε μπόλικο αγουρέλαιο. Με υλικά που σίγουρα έχουμε σπίτι μας, δεν είναι κάτι περίεργο.
μπόλικο να έρθουν και να καλύψουν όλα τα λαχανικά. Ήταν κατευθείαν τι χρώμα, πώς ζωντάνευσαν τα λαχανικά, έτσι. Mm. Έγινε ένα άλλο πράγμα. Και θα διατηρήσουν και το χρώμα τους. Βέβαια. Και βέβαια αυτό το ελαιόλαδο δεν το πετάμε μετά. Όχι, με τίποτα. Βέβαια. Το βάζουμε στις σαλάτες ό,τι περισσέψει. Αυτό ή μπορούμε θα... να το μαγειρέψουμε. Λες. Αυτό θα έχει και τα αρώματα από τα αρωματικά που έχουμε βάλει. Οπότε τέλειο. Ακόμη και αν τελειώσουν, το βάζει μια σαλάτα μαρούλι απλή, ας πούμε, και γίνεται το κάτι άλλο. Ας βάλω και την υπόλοιπη φέτα που την έχω εδώ και είναι και βαρελίσια, εξαιρετική φέτα. Αν δεν βάλουμε φέτα, μπορούμε να βάλουμε άλλο τυρί. Μπορούμε να βάλουμε μια γραβιέρα. Mm. Κεφαλοτήρι. Α, μπορείς ό,τι και τυρί θέλουμε, ναι. Αλλά εγώ αγαπάω τη φέτα. Τη φέτα, το έχω πει πολλές φορές άλλωστε. Οπότε θέλω να τη. Ξέρεις τι άλλο πάει, μανούρι. Μανούρι. Είναι πρώτη φορά που έχω λαδωθεί και μ' αρέσει, το απολαμβάνω. Και έχω λαδωθεί κιόλας και με αγουρέλο, έτσι. Αυτό τώρα, πάνω σε μια φέτα ξεροψημένο ψωμί, πάνω σε κρετικό παξιμάδι, πάνω σε πατάτες, με κρέτα, με κοτόπουλα, με ψάρια. Με ό,τι μπορείς να φανταστείς και το στο τραπέζι στη μέση σαν σαλάτα, είναι απλά εξαιρετικό. Και κρατάει στο ψυγείο, ο Αντρέας λέει μια εβδομάδα. Εγώ θα το κρατούσα 10 μέρες άνετα. Κρατούσε σίγουρα. Άνετα. Ναι. Και εγώ έτσι πιστεύω. Άνετα. Και είναι υπέροχο δώρο. Δηλαδή, πάρα πολύ όμορφο. Από το να μου φέρεις μια τούρτα, προτιμώ αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και του χρόνου. Το βράδυ έχουμε τραπέζι σπίτι. Για τη συνταγή ψητά λαχανικά και φέτα σε αγουρέλαιο θα χρειαστείτε 4 κολοκύθια, 4 μελιτζάνες τσακώνικες, 6 ντομάτες, 1 κόκκινη και 1 πράσινη πιπεριά, 2 κρεμμύδια, 6 σκελίδες σκόρδο, 250 γραμμάρια φέτα, 4 κλονάρια φρέσκια ρίγανη, 1 κουταλιά της σούπας αποξηραμένο εστραγκόν, 2 κουταλιές της σούπας ξύδι μπαλσάμικο, 1 κουταλιά της σούπας μέλι, 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και 500 γραμμάρια αγουρέλαιο. Λόλα μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σου ευχηθώ τα καλύτερα για τη φετινή σοδιά και για το ελληνικό ελαιόλαδο γενικότερα. Ελπίζω, όπως όλα τα τοπικά προϊόντα πάνε καλά έξω αυτή τη στιγμή, να έχει μια καλή τύχη και το δικό μας ελαιόλαδο που είναι σαφώς το καλύτερο. Το αξίζει. Το αξίζει να έχει, γιατί πράγματι είναι το καλύτερο. Αλήθεια, έχουμε δει καμιά κίνηση τώρα τελευταία. Ναι, προσπαθούμε. Κάνουμε πάρα πολύ. Κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Οι εξαγωγές μας ανεβαίνουν. Τέλεια, εγώ αυτό βλέπω είναι... γενικότερα και είναι αισιόδοξο. Είναι πολύ αισιόδοξο. Ναι, γιατί αυτό το λάδι δεν υπάρχει. Αυτό είναι κόσμημα. Και εμείς θα πάμε να κάνουμε κάτι γλυκό. Βέβαια, ένα γλυκό που θα χρησιμοποιήσουμε πάλι ελαιόλαδο. Να το είδες, το γλυκό και στο ελαιόλαδο. Παντού πάει το ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο και στο γλυκό, ρε το είπα. Μου μυρίζει υγιεινό γλυκό τώρα, Και απενοχοποιημένο. Και πολύ καλά σου μυρίζει. Έχουμε, θα σου κάνω ένα κέικ, το οποίο θα το συνοδεύσουμε με πορτοκάλια μαριναρισμένα σε ελαιόλαδο. Είναι αυτή η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου γλυκού. Βασικά αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι το ελαιόλαδο το βάζουμε και στα γλυκά. Το ελαιόλαδο σε κέικ, το ξέρετε, θα κάνει πολύ πιο ζουμερά, υγρά, πάρα πολύ ωραία. Αλλά μπορούμε να το βάλουμε και σε άλλο είδος γλυκά. Εδώ το χρησιμοποιούμε εις διπλούν και μέσα στο κέικ, αλλά φτιάχνοντας και μία σάλτσα για να περιχύσουμε από πάνω. Στην ουσία ένα σιρόπι, ένα λαδένιο σιρόπι που θα χρησιμοποιήσουμε για να περιχύσουμε από πάνω το γλυκό. Ναι, το οποίο επίσης θα το κάνουμε και με καστανή ζάχαρη. Βέβαια. Η οποία είναι της ποικιλίας Demerara, που σημαίνει ότι κρατάει την αυθεντική μελάσσα του ζαχαροκάλαμου μέσα. Έχει υποστεί λίγη διαδικασία επεξεργασία, άρα είναι πιο υγιεινή. Άρα τη χρησιμοποιούμε πιο με λιγότερες ενοχές. Πιο απενοχοποιημένα. Και να σου πω ότι εγώ από τότε που. Βασικά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια προτιμώ να χρησιμοποιώ τη συγκεκριμένη ζάχαρη και για προσωπική χρήση, αλλά και για τα γλυκά. Γιατί μου δίνει έτσι αυτή, λόγω της μελάσσης που έχει, αυτή μια πιο πληθωρική γεύση που ένα μου αρέσει. Άρωμα, καραμελένιο άρωμα. Ακριβώς, παραπάνω. Ένα καραμελένιο άρωμα. Το θέλουμε στα γλυκά. Ενώ η λευκή ζάχαρη δεν δίνει κανένα άρωμα. Όχι. Μόνο γλυκά. Okay. Λοιπόν, εγώ θα βάλω εδώ στο μίξερ να χτυπήσω τα αυγά μαζί με την καστανή ζάχαρη. Θέλω να φρατέψω καλά. Κοίτα να δεις εδώ, Ελένη, έχει γίνει αφρός η ζάχαρη. Άσπρισε που λένε. Έχει ασπρίσει. Και επίσης, φούσκωσε. Ξέρεις γιατί έχει φουσκώσει τόσο πολύ? Διότι η συγκεκριμένη κρίσταλη της ζάχαρης είναι πιο μεγάλη, πιο χοντρή και βοηθάει ακόμα πιο πολύ στη διόγκωση. Σοβαρά. Ναι. Και εγώ νόμιζα ότι θα συνέβαινε το αντίθετο. Όχι, όχι, όχι.
Ωραία. Λοιπόν, θα προσθέσω μέσα. Βλέπεις, κρατάω το εργαλείο μου, οπότε ας το μην πεις τίποτα. Δεν λέω. Έχει καταλάβει όλος ο κόσμος. Είμαι σίγουρος. Ξύσμα από ένα λιμόνι. Θα προσθέσω τώρα μέσα ελαιόλαδο. Ένα απαλό ελαιόλαδο. Δεν θέλω να βάρει λάδι αυτή τη συνταγή, έτσι. Το πιο απαλό που το υπάρχει. Πιο απαλό που καλό υπάρχει. Και απαλό. Το οποίο θα το προσθέσω, θα το προσθέτω μέσα εναλλάξ μαζί με γάλα, σιγά σιγά, μέχρι να έρθει και να φουσκώσω ακόμα πιο πολύ το μείγμα. Έτοιμο και αυτό. Η πρώτη φάση για το μείγμα είναι έτοιμη και θα ρίξουμε μέσα πούδρα αμυγδάλου. Με το μυστικό του αφράτου κέικ, κοσκινισμένο αλεύρι. Κοσκινισμένο αλεύρι και έχουμε μαζί και μπέικιν. Λοιπόν, μέχρι εγώ να κοσκινήσω το αλεύρι και να ανακατέψω το μείγμα, εσύ θα μου λαδώσεις το ταψί και θα το αλευρώσεις μετά, για να μην κολλήσει το κέικ. Και τώρα τι έκανες όσο αυτό, κάτι έχασα? Όχι, έχω ανακατέψει όλα τα υλικά μέσα στο γκάδο του μίξερ, δηλαδή τα τελευταία υλικά που βάλαμε, το αμύγδαλο, το αλεύρι και το μπέικιν. Αν είδες, το συγκεκριμένο γλυκό δεν έχει πάρα πολλά υλικά και όπως είπες και εσύ είναι άκρος υγιεινό. Αν δεν δω εσένα να τελειώνεις, δεν μπορώ να το πω αυτό, γιατί πάντα κρατάς ένα κρυμμένο άσο στο μανίκι σου. Στο τέλος. Ο οποίος δεν είναι πάντα ο πιο διαιτητικός, όπως έχουμε πει. Λεπτό είναι αυτό, ε! Αυτό θα φουσκώσει, γιατί έχουμε μέσα το μπέικιν, θα έρθει και θα φουσκώσει και δεν το θέλουμε και πολύ λεπτό. Και πολύ, δεν το βάζουμε σε φόρμα, κέικ, δεν το θες. Δεν μπορώ να τα αποκαλύψω όλα από τώρα. Α, καλά. Έχουμε λόγο. Αυτό επειδή βγαίνει πάρα πολύ αφράτο και το ωραίο είναι επειδή βγαίνει, θα το δεις όταν ψηθεί και είναι έτοιμο, βγαίνει σαν σφουγγάρι. Αλλά έχει την ιδιότητα να ρουφάει πάρα πολύ εύκολα τη σάλτσα που θα το φτιάξουμε μετά με το λάδι. Να πω βέβαια ότι έχω προθερμάνει το φούρνο στους 200 βαθμούς. Και όχι στους 175 που ψήνουμε το κέικ. Όχι. Στους 200 βαθμούς είναι ένα γρήγορο κέικ, δεν έχει μέσα πάρα πολύ αλεύρι από ό,τι είδες και αυτό θέλουμε δυνατή θερμοκρασία του ώστε να δώσει ένα γρήγορο ανέβασμα. Και θέλει λίγη ώρα, μάλλον. Θέλει ένα τέταρτο. Α, θέλει μόνο περισσότερο. Και επειδή το γλυκό το θέλουμε κρύο, για να μπει το σιρόπι, έχουμε κάνει εμείς ένα από ώρα. Το έχουμε κρυώσει τώρα. Το έχουμε κρυώσει, είναι έτοιμο. Ναι. Λοιπόν, θα σου κόψω εγώ ένα κομμάτι. Τώρα εγώ θα στο περιποιηθώ λίγο διαφορετικά για να το δοκιμάσεις, έτσι. Δεν είχα καμία αμφιβολία. Δεν κατάλαβα τι πρέπει να κάνω. Αλλιώς, στο σπίτι, όταν το φτιάχνεις, κάνε το κόψω όπως αρέσει εσένα. Φτάσαμε στο σερβίρισμα. Φτάσαμε στο σερβίρισμα. Τι σώσεις πότε θα την κάνω. Τώρα θα δεις. Θα στο πάω λίγο ανάποδα. Λοιπόν. Καλά σου λέγα εγώ ότι είναι λεπτό, μου λίγο όχι. Όχι, λεπτό σου που είναι. Αν πιάσεις, κοίτα πώς είναι σαν σφουγγάρι μέσα. Ναι, άχου αφράτο μαλακό που είναι. Δεν του φαίνεται. Σας δίνει την εντύπωση ότι είναι σαν ψωμί. Είναι ένα πάρα πολύ μαλακό και αφράτο κέικ. Και για να μην λέω ότι σου φτιάξα απλά ένα κέικ, τι θα κάνουμε. Θέλω να κάνω μια κρέμα. Εδώ είναι το παχυντικό που μου έλεγες πριν. Δεν θα τη γλίτωνες έτσι. Λοιπόν, θα βάλω μασκαρπόνε. Με λίγη κρέμα. Τώρα κάνω μόνο για το δικό σου το κομμάτι. Και θα προσθέσω μέσα και λίγη ζάχαρη καστανή. Το αφήνω αυτό στην άκρη. Ναι. Και εδώ σου έχω τώρα το πιο ωραίο σημείο για μένα, το πιο μυρωδάτο. Λοιπόν, έχω φτιάξει εδώ μία σάλτσα. Είναι η σάλτσα που θα περιχύσω το κέικ και θα μαριναρώ τα πορτοκάλια. Καταρχάς να σου πω εδώ ότι έχω πάρει πορτοκάλια και τα έχω βγάλει τα φιλέτα που λέμε. Έχω κόψει περιμετρικά να βγάλω τη φλούδα τους και τη λευκή την ψύχα. Και μετά με ένα μαχαίρι το κόβω σε αυτά εδώ τα κομμάτια. Και εδώ τι έχω κάνει. Εδώ έχω βάλει ζάχαρη μαζί με ελαιόλαδο, μαζί με λίγο βανίλια. Τι ζάχαρη έβαλες εδώ? Έβαλα ζάχαρη άχνη. Α, άχνη. Να, δεν μας το είπες αυτό. Έβαλα ζάχαρη άχνη για να δηλυθεί πολύ πιο γρήγορα.
Υπέροχο. Άρα έχουμε είδες πόσα υγιεινά πράγματα μέσα σε ένα γλυκό και το οθόνερο. Και πόσα ωραία και πόσα έτσι παραδοσιακά πράγματα. Το οθόνερο, το λάδι. Λες να είναι αντικαταθλιπτικό τώρα αυτό. Θα δούμε μετά, άμα δοκιμάζεις. Λοιπόν, και παίρνω λίγο από αυτή τη σάλτσα και μαριναρώ στην ουσία τα φιλέτα από το πορτοκάλι. Και αυτό που θα κάνω τώρα είναι να βάλω, γι' αυτό το έκανα λεπτό το και μακρόστενο, για να βάλω από πάνω τα φιλέτα από το πορτοκάλι. Και από πάνω, εδώ είναι το λίγο παχυντικό που χρειάζεται όμως το πάει, θα βάλω λίγο από αυτή την κρέμα που έχω φτιάξει. Και για λίγο χρώμα, σου έχω φέρει και λίγο ρόδι να βάλουμε από πάνω. Και για τύχη, μήπως. Και πώς ένα απλό κομμάτι κέικ μπορεί να μεταμορφωθεί, ε? Σε ένα γκουρμέ γλυκό εστιατόριο. Για τη συνταγή κέικ με ελαιόλαδο και φέτες πορτοκαλιού θα χρειαστείτε: για το κέικ, 3 αυγά, 90 γραμμάρια καστανή ζάχαρη, 1 κουταλιά της σούπας ξύσμα λεμονιού, 100 γραμμάρια ελαιόλαδο, 90 γραμμάρια γάλα, 110 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις κρίσεις, 10 γραμμάρια baking powder και 60 γραμμάρια αμύγδαλο σκόνη. Για τις μαριναρισμένες φέτες πορτοκαλιού θα χρειαστείτε 3 πορτοκάλια, 4 κουταλιές της σούπας ζάχαρη άχνη, 100 γραμμάρια ελαιόλαδο, 2 κουταλιές της σούπας ανθόνερο, 1 λοβό βανίλιας και σπόρους ρωτιού για το στόλισμα. Για την κρέμα θα χρειαστείτε 250 γραμμάρια τυρί μασκαρπόνε, 100 γραμμάρια κρέμα γάλακτος και 1 κουταλιά της σούπας καστανή ζάχαρη. Θα δεις ότι το κέικ είναι ένα απλό κέικ, αλλά αυτό που του δίνει υπέροχη γεύση είναι... Δεν είναι πολύ ήπια, απαλή η γεύση και το άρωμα. Ξανά δεν έχω λόγια να το περιγράψω τώρα αυτό. Είναι ένα πράγμα που λιώνει στο στόμα, άειλο σχεδόν. Σου πετάγεται ένα ανθόνερο, σου πετάγεται το πορτοκάλι, η βανίλια και αυτή ο απόϊχος της μελάσσας της καστανής ζάχαρης. Και μην ξεχνάμε και το λάδι το οποίο έρχεται και δένει όλα αυτά τα υλικά μαζί και τα κάνει... Είναι ένα μαγικό γλυκό και ένα γλυκό τόσο ελληνικό όμως. Είδες ότι απέφυγα να δοκιμάσω το άσπρο το πάνω. Δοκίμασε το και αυτό γιατί για έχει το κρατήσω έχει το την ελληνικότητα, διότι τόσα υγιεινά πράγματα μέσα σε ένα γλυκό. Ελαιόλαδο, καστανή ζάχαρη, ανθόνερο, ρόδι και φρούτο. Τι άλλο θες? Τέλεια. Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την υπέροχη μέρα που πέρασαμε μαζί. Σας συνιστώ να κάνετε αυτό το υπέροχο γλυκάκι για την Κυριακή το πρωί. Είναι τέλειο. Και για Κυριακή πρωί έτσι με το πρωινό, αλλά και για απόγευμα με το τσάι. Ή με το τσάι με τον καφέ το απόγευμα. Καλό σας Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Μη χάσετε τη Δευτέρα στο Σεφ στον Αέρα. Συνταγές μεγαλοπούλα από τον Σεφ Βυσάριο Παρθένη. Ρολό γαλοπούλας γεμιστό με πατάτες. Πάρα πολύ ανάλαφρο πιάτο, υγιεινό και διαιτητικό. Γαλοπούλα με σάλτσα εσπρέσο πορτοκάλι. Και έχει πάρει και από τον καφέ, βλέπεις όλα εδώ πέρα. Ναι, τώρα αυτό θέλω να το δοκιμάσω σαν τρελή, αυτό το συνδυασμό. Και γαλοπούλα μπουκίτσες σε ζυμαρικά. Πόσοι τρόποι υπάρχουν για να κάνεις μια μακαρονάδα, ε?